να βάλει το δικό του λιθαράκι στην προσπάθεια μετατροπής της βορειοδυτικής Ελλάδας σε κόμβο περιφερειακής ανάπτυξης, επιχειρεί το 7ο Συνέδριο Σχεδιασμού Αυτοματισμού Μηχανικής Υπολογιστών, Δικτύων Υπολογιστών και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το οποίο συνδιοργανώνουν τα τμήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, λογιστικής και χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα τμήματα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η τελετή έναρξης της 7ης διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Πάρκο Ιωαννίνων, ενώ εμπειρογνώμονες από την βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό χώρο, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανταλλάσσουν ιδέες, καινοτομίες και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της τρέχουσας έρευνας έως και την Κυριακή. Η πρόθεση της έρευνας και της γνώσης και η στήριξη της τοπικής κοινωνίας αποτελεί στόχο του συνεδρίου, όπως ανέφερε εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής ο Αλέξανδρος Τζάλας, ενώ χαιρετισμούς στα αγγλικά απίφθηναν ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης και ο αντιπρίτανης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Καραμάνης. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης επανέλαβε κατά τον χαιρετισμό του ότι μέρος του νέου πάρκου υψηλής τεχνολογίας και έρευνας θα χρησιμοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μας δίνεται τεράστιο κουράγιο στον δρόμο για το πάρκο τεχνολογίας και έρευνας. Γράφουμε τις ευκαιρίες που και εσείς πολλοί είστε πανεπιστημιακοί, είναι και ο πρίτανες εδώ. Να σας πω ότι η συμφωνία που έχουμε κάνει πλέον με το ελληνικό κράτος στα πλαίσια του Ταμείου Ανάπτυξης είναι ότι ένα κομμάτι για τις start-up επιχειρήσεις και μετά τις τοποθετήσεις που σε αυτή την αίθουσα έγιναν από την Πίντα και από τον κύριο Τριάδη, ότι θέλει η συνεργασία σε μεταπτυχιακά κλπ. Με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, εμείς ένα κομμάτι από το κτίριο θα το διαχειριστεί το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εύχομαι καλή επιτυχία και είμαστε δύσκολοι δίπλα σας σε αυτά που εσείς σήμερα επιδιώκετε την πρόοδο αυτών των επιθέσεων στην περιοχή, την ευρύτερη μαζί με το Πανεπιστήμιο της Κοζανικής Δυτικής Μακεδονίας. Ένα συνέδριο που έχει όλες τις νέες τεχνολογίες αιχμής και την εξέλιξη αυτών. Έχει ενδιαφέρον κυρίως οι εργασίες των νέων ερευνητών όπως παρουσιάζονται στο συνέδριο, καθώς επίσης και η μεγάλη συμμετοχή διεθνής την οποία προσελκύει το συνέδριο, το οποίο γίνεται για δεύτερη φορά στα Γιάννενα. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων χαίρεται ιδιαίτερα για αυτές τις δράσεις των τμήματων και κυρίως των ερευνητών, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία να αναδείξουν το έργο τους. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και κυρίως οι νέοι ερευνητές έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων εταιριών οι οποίες ασχολούνται με αυτές τις επιστήμες και κυρίως με τις εφαρμογές τους, όπως είναι τα λογισμικά αλλά και η μηχανική των υπολογιστών. Γίνεται ένας μεγάλος πόλος στα Γιάννενα σε αυτά τα θέματα και νομίζω ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εισπράττει και την ακτινοβολία διεθνώς μέσα από αυτές τις δράσεις. Για δεύτερη λοιπόν χρονιά διοργανώνεται το συνέδριο στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε περισσότερες από 80 εργασίες, από ερευνητές και επιστήμονες από περισσότερες από 10 χώρες. Αυτό ακριβώς δείχνει και τη δυναμική η οποία αναπτύσσεται γενικότερα σε αυτό το χώρο, αλλά και ένα συνέδριο το οποίο είναι πολύ δυναμικό, το οποίο μπορεί να προσελκύει καινοτομία και νέες ιδέες και νέες ερευνητικές δράσεις, αλλά και γενικότερα τη δυναμική την οποία αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε, καθώς μας ενδιαφέρει να διοργανώσουμε και μελλοντικά συνέδρια πάνω σε αυτό το αντικείμενο, και ελπίζουμε να συνεχίσουμε δυναμικά.